Εάν αυτό εδώ δεν το νιώθουμε να είναι στη θέση του και να κλείνει σωστά, ξεκινάμε λύνοντας αυτή τη βίδα. Καλό είναι να το κάνουμε με κλειστή την κεφαλή ώστε να κουμπάει κάτω. Και πριν τη βγάλουμε τελείως, το κρατάμε με τα δύο μας χέρια, έτσι, το πατάμε πάνω και μετά την ξεβιδώνουμε τελείως τη βίδα. Ο λόγος το κάνουμε έτσι είναι επειδή μέσα έχει ένα ελαττήριο. Και αν δεν το κάνουμε έτσι θα πεταχτεί το ελαττήριο και θα το χάσουμε. Αφού λοιπόν ανοίξει, βγάζουμε το ελαττήριο και κοιτάζουμε μέσα αυτό εδώ το πύρο. Ο πύρος αυτός έχει εδώ πέρα μία ροδέλα και ένα ελαττήριο. Αυτή η ροδέλα λοιπόν πρέπει με μία πένσα να την πιέσουμε επάνω ώστε να έρθει να μπει στη σχισμή της. Για να το δούμε καλύτερα λίγο. Αυτός λοιπόν είναι ο πύρος που βλέπαμε και αυτή είναι η ροδέλα την οποία την πιάνουμε με μία πένσα μέσα στη μηχανή και ανεβάζουμε αυτή τη ροδέλα κόντρα στο ελαττήριο μέχρι να έρθει να μπει σε αυτή εδώ τη σχισμή. Και μετά το ελαττήριο είναι εδώ πέρα στο πάνω μέρος της ροδέλας και το κρατάει κόντρα με τον, εκεί το βλέπουμε, αυτό στη δική σου μηχανή που θα έχει φύγει μάλλον θα είναι πιο κάτω, οπότε θα το πιάσεις, θα το ανεβάσεις πάλι εδώ και είναι εντάξει. Και φροντίζουμε ώστε το κάτω μέρος του πύρου να είναι μέσα στην τρύπα. Έχει μια τρύπα, αυτό είναι.